φτάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και πάλι έτσι λίγο αγχωμένοι, αλλά βέβαια τώρα έχουμε τον κύριο Γεράσιμο Τζίβρα, Τζιβράς Γεράσιμος, τηλεφωνική συνέντευξη από το εξωτερικό. Με ακούτε? Σας ακούω από Γερμανία. Από Γερμανία. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι τώρα θα ηρεμήσουμε, θα χαλαρώσουμε με την ποιήση. Σας έβαλα και ανοιχτή ακρόαση και ξεκινάμε. Πείτε μας, κύριε Τζίβρα, μερικά πράγματα για σας. Τζίβρας, Τζίβρας Γεράσιμος, το λέω καλά? Τζίβρας Γεράσιμος. Ο κύριος Τζίβρας Γεράσιμος είναι καθηγητής, χειρούργος, γιατρός, ε? Ναι, είμαι χειρουργός και παράλληλα, τέλος πάντων, εδώ και κάποιο καιρό, με πολλές εκδόσεις. Ωραία. Και από χειρούργος αγαπήσατε και την ποίηση. Αυτό ήτανε πριν πάτε στη Γερμανία ή στη Γερμανία σας γεννήθηκε αυτό? Είστε πολλά χρόνια, ξέρω, στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Με την ποίηση άρχισα ως εξής. Εγώ παλιά δεν έγραφα ποίηση. Έγραφα κάποιους στίχους που έπαιζα στην κιθάρα μου και τα πέταγα, δεν κράταγα ποίηματα. Όπως επίσης έπαιρνα κάποιο γνωστό τραγούδι, έβαζα τους δικούς μου στίχους και τα τραγουδούσα τέτοιους δικούς μου στίχους. Άρχισα σχετικά αργά, να το πω έτσι, Μάρτιο του 21, δηλαδή πριν περίπου 3 χρόνια, δοθήσεις ευκαιρίας, έγραψα κάποιο ποίημα που η παρέα μου το βρήκε όμορφο, συνέχισα και το Σεπτέμβρη βγήκε η πρώτη μου ποιητική συλλογή «Σου μιλώ» στις εκδόσεις Ιδρώγειος, Θεσσαλονίκη. Έκτοτε ακολούθησαν κι άλλες, μέχρι τώρα είναι 14 εκδόσεις, ποιητικές συλλογές, και για να πιστοποιήσω ότι ποτέ δεν είναι αργά, τέλος πάντων, και είμαι στην αγκαλιά της ποιήσης και στον κόσμο μου. Αυτό ήταν μια ανάγκη να εξωτερικεύσετε αυτά που αισθανόσασταν, ίσως και επειδή είστε μακριά από τη χώρα, παίζει αυτό δηλαδή μέσα σας ή όχι? Σε αυτό όχι πολύ, διότι εδώ είμαστε, έχουμε την ελληνική κοινότητα, έχουμε την Ορθόδοξη εδώ εκκλησία που τυχαίνει να είμαι και ψάλτης, ασχολούμαι και με τη βυζαντινή μουσική. Η Ελλάδα μου λείπει στα συγγενικά μου πρόσωπα που κάθονται μόνιμα στην Ελλάδα και που συχνά επισκέφτομαι, δύο φορές τώρα θα έρθω, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβρη, αλλά δεν ξεπήδησε, όπως το λέτε, από το αίσθημα της ξενιτιάς, πιο πολύ από την ανάγκη έκφρασης στον ποιητικό λόγο. Δεν έχω πιάσει, πεζό, μου έχουν γίνει κάποιες προτάσεις, με δύο μεταφράσεις έχω ασχοληθεί, αλλά στη λογοτεχνική μορφή ασχολούμαι μόνο με την ποιητική μορφή σε έμετρη ρήμα και ομοιοκαταληξία στην ακροστοιχίδα. Και έτσι γεννιούνται τα ποίηματά μου. Ωραία. Λοιπόν, να σας γνωρίσουμε λοιπόν καλύτερα μέσα από ένα ποίημα. Τι ωραία. Θα αρχίσω με το ποίημα «Η ποίηση», για να ακούσετε με αντιπροσωπεύτηκε αυτό το ποίημα. Είναι ένα βραβευμένο ποίημα που λέει τι λέω εγώ για την ποίηση. Αρχίζω. Η ποίηση. Αν με ρωτούσατε να πω σαν τι να είναι η ποίηση, θα έλεγα μια εξαίσια στιγμή, ίσως μια μεταποίηση. Τον πάντων προς καλύτερα να σώζει από την εκποίηση, δείχνοντας δρόμους και ατραπούς, φέρνοντας πάντα ίαση. Έτσι ευρέθηκα κι εγώ μέσα στην αγκαλιά της. Ο Γκέτε ήταν που με έσπρωξε στα ορμητικά νερά της με ένα στίχο δυνατό αιώνιας αξίας και εντυπωσιακότατης ομοιοκαταληξίας. Πιο κάτω με περίμενε διαχρονικά ο Καβάφης. Ούστο αυτή μου ψέλιζε, κοίτα να περιγράφεις αυτά που βλέπεις μόνο εσύ, τα λες και να τα γράφεις. Πρόσεχε όμως πώς τα λες και τι θα παραγράφεις. Και ο Ελίκης στη γαλάζια του γλυκιά περαντοσύνη με πήρε στο Αιγαίο μας με μια καλοξύνη, έδιωξε την παράξενη και περιττή βιασύνη που νόμισα πως έπλεα μες στην αγιοσύνη. Του Καβαδία η γραφή που έχει πολλά μπουρίνια και ναυτικούς με εξωτικά όμορφα καναρίνια, τα βλέπε και ο πατέρας μου για το ψωμί μας ναυτικός, να διηγείται τα δεινά ως παραλίγο ναυαγός, θα τον κατάπινε ταχιά κρύος ο
Ατλαντικός. Και ο Ρίτσος για Ελλάδα μας να τραγουδά το πάθος, που οι στρατιώτες μας πιστά σ' αγώνα δίχως λάθος, το αίμα τους που δίνανε δεν θα χυνόταν άδικα, ελεύθεροι οι επόμενοι για να μη ζουν ραγιάδικα. Στην ποιήση λοιπόν θα βρεις διαμάντια να σπουδάζεις, είναι μεγάλος ποταμός που μπαίνεις και εκεί βγάζεις, στα ξέφωτα που έχουνε χαρά διαρκώς να δοκιμάζεις, τον μεγαλύτερο εχθρό εαυτό σου να δαμάζεις. Εδώ τελειώνει. Ωραίο. Πολύ ωραία και ωραία μου καταληξία. Πολύ ωραίο. Έτσι εγώ το δουλεύω. Όλα μου τα πείματα, δεν ξέρω αν αργότερα θα ασχοληθώ με την ελεύθερη φόρμα, αλλά μέχρι τώρα τα υπολογίζω γύρω στα 1300-1400, είναι όλα στην ομοιοκαταληξία, είναι τριρήμα με ομοιοκαταληξία στην ακροστοιχίδα. Άρα θα... Να ρωτήσω κάτι. Εμείς εδώ πέρα, αν θέλουμε να βρούμε κάποια ποιητική σας συλλογή, σε ποιες εκδόσεις πάμε? Ακούστε, τα έχω όλα σε κατάλογο στο βιογραφικό μου που με βρίσκεται και στην ιστοσελίδα μου κυρίως. Στην ιστοσελίδα μου, άμα μπείτε με το όνομά μου, άμα δώσετε Dr. Τσίβρας μέχρι το Google, βγαίνετε στην ιστοσελίδα μου. Εκεί έχει ένα εκτεταμένο CV βιογραφικό που λέει και τα χειρουργικά μου και ένα πιο σύντομο που λέει στη δεύτερη φάση της ζωής μου, την ποιητική, να το πω έτσι, όπου εκεί αναφέρονται όλες οι εκδόσεις. Θα πω δε με την ευκαιρία ότι μερικά από αυτά είναι ελεύθερα e-books, τα οποία ή τα διαβάζετε στο διαδίκτυο με PDF reader, ή τα κατεβάζετε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα διαβάζετε σαν PDF. Α, ωραίο αυτό. Αυτό τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα είχα μία συγγραφέας που μου είπε ότι και εκείνη δεν κάνει εκδόσεις σε χαρτί. Τα κάνει έτσι, σε book και έτσι όπως το κάνετε κι εσείς. Ναι. Νομίζω ότι είναι η καινούρια τεχνολογία, να πω, πώς να το πω, ε. Ακριβώς, διότι το πρώτο μου βιβλίο ήταν σε χαρτί και το χαρτί είναι δυσκίνητο. Ωστόσο μου έκατσε να το πω έτσι, διότι τα έδωσα σε βιβλιοθήκες, στους γνωστούς μου, μοίρασα αρκετά βιβλία έτσι που ήρθε, τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, οικονομικά αποκατεστημένος, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα γράψω ποιήση για να πλουτίσω. Θέλω να πω ότι εκείνο που θέλω είναι να αφήσω τα ίχνη μου και ο τρόπος καταγραφής σε e-book στο διαδίκτυο είναι προσβάσιμο στον καθένα που αν θέλει με διαβάζει. Ναι. Ωραία, όχι, έτσι είναι. Να πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ποίημα που το έχετε μελοποιήσει και όλα στο «Άνεμος ήρθε». Μάλιστα, «Άνεμος ήρθε» είναι από σε ποιήση του κυρίου Σοκράτη Παπαϊωάννου, εκτέλεση ο ίδιος ο συνθέτης με τον κύριο Φανάρα, υπό την αιγίδα του ΣΠΕΚ, που είμαι και εκεί μέλος, Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, με άριστη συνεργασία με την πρόεδρο του συνδέσμου, κυρία Σίση Γιουλτζιούκα. Διαβάζω το ποίημα και θα ακουστεί μετά, θα το έχετε και σε ηχητικό. Ναι. Έτσι. Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία, διαβάζω το ποίημα. «Άνεμος ήρθε απ' τα ψηλά, κάποιες κουβέντες λέει, το σφύριγμα στο πρόσωπο που είναι χλωμό που κλαίει, θυμάται εκείνες τις στιγμές, κάποιο ζεστό κρεβάτι, που απότομα το κρύωσε ένα στραβό γυνάτι. Άνεμε που είσαι δυνατός, πάρε του κάποια λύπη, στο πέρασμά σου ξέχασες μια αγάπη που του λείπει. Πίσω σου έκρυψες ξανά κάποιας καρδιάς τους χτύπους, εκείνους τους αλλιώτικους, σαν σε ουράνιους κήπους. Και στις ανάσες που ακούς σβήνε τα μυρολόγια, πες σου πως δεν χρειάζονται καθόλου τα ρολόγια που έχουν στην ελπίδα τους όσο πιο γρήγορα γυρνούν άνθρωποι πόνους να ξεχνάν ξεχνώντας πως γερνούν. Εγώ να ξέρεις είμαι εδώ και αν έρθεις καλώς ήλθες. Μη σταματάς να μου μιλάς εδώ κάτω που κατήθες, στα πιο βαθιά μου εσώτερα πάρε τα κάθια που θα βρεις, βοήθα μου το ξύπνημα μιας γλυκιάς αυγής». Εδώ τελειώνει και μπορείτε να βάλετε το τραγούδι. Ναι, και μετά να μου πείτε για τα βραβεία.
ψήφα απ' τα ψηλά. Κάποιες κουβέντες λέει, το σφύριγμα στο πρόσωπο. Ωραία φωνή. Μας κόπηκε, το κόψα μάλλον λίγο γιατί... Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω, όπως συνέχεια σας. Ναι. Το κόψα γιατί δεν θα μας πάρει να τα ακούσουμε όλα. Δεν πειράζει, πάμε στο παρακάτω. Ναι, τα ακούμε, ναι, με το μελοποιημένο, αλλά τα ακούμε το πρώτο γιατί αν καταλάβατε για να μας πάρει ο χρόνος να τα ακούσουμε όλα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα τραγούδια, παρεμπιπτόντως, είναι όλα στο κανάλι μου στο YouTube. Αυτή η φωνή, πιανού φωνή είναι, πολύ ωραία φωνή. Η φωνή είναι του κυρίου, του συνθέτη, του ίδιου. Η πρώτη φωνή ήταν του Σοκράτη Παπαϊωάννου που είναι και ο συνθέτης και ο επόμενος τραγουδιστής είναι ο κύριος Φανάρας, ο οποίος τραγουδάει, έχει μεγάλο ρεπερτόριο στη βυζαντινή μουσική. Α, ωραίες φωνές και οι δύο και είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι ή εκεί σε εσά. Θεσσαλονίκη. Και παραλαμβάνω, ολόκληρα τα τραγούδια μπορεί να τα ακούσει κανείς στο κανάλι μου. Ναι, ναι. Να πω ότι εγώ τα πάτησα έτσι στη μηχανή, στο Google κατευθείαν Τζίβρας, αυτά αμέσως μου βγήκε το κανάλι σας. Ναι, βγαίνει αμέσως γιατί έχει μια κίνηση τέλος πάντων. Ναι. Μπορεί να βρεθεί, δεν είμαι δύσκολος να με βρει κανείς. Ωραία. Μετά είναι ο δικός μου πόλεμος, ο δικός μας πόλεμος. Ο δικός μας πόλεμος και αυτό είναι σε μελοποίηση του κυρίου Παπαϊωάννου. Το ερμηνεύει η κυρία Δελιόγλου. Λοιπόν, το τραγούδι. Δεν είμαστε οι πλούσιοι ούτε του κόσμου οι δυνατοί, ενώσαμε τα χέρια μας και μαζευτήκαμε μαζί. Και εδώ που μαζευτήκαμε θα πολεμούμε όλοι με την αγάπη όπλο μας και την ελπίδα βόλη. Θα μας ακούσουν, θα σκιαχτούν τα πυρομαχικά μας, τα φτιάξαμε μονάχοι μας, είναι κατά δικά μας. Ματέως δεν βρεθήκαμε να πολεμούμε όλοι. Είναι η αγάπη όπλο μας και η ελπίδα όλοι. Μπορείτε να το παίξετε. Ενώσαμε τα χέρια μας και έτσι βρεθήκαμε μαζί. Δεν είμαστε οι πλούσιοι, ούτε του κόσμου οι δυνατοί. Ενώσαμε τα χέρια μας και έτσι βρεθήκαμε μαζί. Και εδώ που μαζευτήκαμε
και με νόημα τραγούδια, αλλά και πολύ ωραία εκτέλεση, πολύ ωραία εκτέλεση. Έχω μια άριστη συνεργασία με τον κύριο Σοκράτη, τον Παπαϊωάννου και με όλους τους τραγουδιστές. Ήθελα να κάνω, θέλετε μήπως να πούμε τώρα το ποίημα που έχει από τον κύριο Αντινόπουλο, έχει μελοποιηθεί τον καθηγητή μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Είναι σε κλασική έκδοση, το τραγουδάει σε κλασική απόδοση η κυρία Δέσποινα Σκαρλάτου, η οποία είναι και ζωγράφος, οικογενειακή μας φίλη και είναι διεθνούς φήμης. Ποιο ζωγράφος είναι αυτό? Θέλετε να κάνουμε μια... Ναι. Τη σειρά που έχουμε να πάμε στο... Το έχετε το μικρό καράβι, δεν το έχετε? Ο δικός μου πιστεύει, ο δικός σας μόνος το λέω. Αν το έχετε, το λέμε. Α, εκ των υστέρων μου το έχετε στείλει μετά, όχι σε αυτό που μου στείλατε το αρχείο. Ο Νίστας το έστειλα στο Messenger, είναι, άμα το πατήσετε θα βγει το URL. Είναι δεν το πέρασα στον πρώτο κατάλογο και σας το έστειλα εκ των υστέρων στο Messenger. Ωραία, πείτε, θα το βρω εγώ τότε, μισό λεπτό. Ναι, αν θέλετε μπορώ να το απαγγείλω εγώ. Ναι, ναι, μέχρι να το βρω εγώ, ναι. Ορίστε. Έχει μικρό καραβάκι, όπως εκείταζα την Κεφαλονιά, είμαι Αργοστολιώτης. Ναι. Καθήνα στο Μέντελα, είναι μια περιοχή στο Αργοστόλι. Α, όχι, ώρα Ελλάδος φυσικά εννοείται. Θα ήταν όμορφο να ακουστεί και το μικρό καράβι, αλλά δεν μου είχε έρθει κάτι. Στο Messenger. Στο Messenger. Δεν έχει έρθει. Μου είχε έρθει το μήνυμα ώρα Ελλάδος φυσικά, εννοείται. Ναι. Θα ήταν όμορφο να ακουστεί και το μικρό καράβι, αλλά δεν έχει έρθει κάτι. Είναι πιο μπροστά. Α, το πίκο μπάρκα αυτό. Ναι, ναι, το αποδίδειξα, ξαναπώ, το τραγουδάει και στα ελληνικά και στα ιταλικά. Ωραία, ωραία, εντάξει, έγινε. Η απόδοση του θα είναι το πίκο μπάρκα, θα το πει ιταλικά, αλλά η μελοποίηση είναι στο ίδιο νόημα, ας πούμε, τώρα να μην βάλουμε όλα τα... Εντάξει. Κατάλαβα, εντάξει, έγινε. Να πω κάτι, δεν πίστευω να έχουν πνευματικά δικαιώματα, γιατί μας τη ρίχνει την εκπομπή. Όχι. Πνευματικά έχουμε όλοι μαζί, είμαστε σε συνεργασία, είναι στο κανάλι μου. Είναι... Ωραία. Όλα αυτά είναι κατοχυρωμένα. Εντάξει. Όχι, δεν με καταλάβατε. Γιατί μπορεί, αν εσείς δεν έχετε, θα πρέπει μετά κάτι να με ξεκλειδώσετε αν μας στηρίξουν την εκπομπή. Αυτό εννοώ. Ναι, όχι, θα σας ξεκλειδώσω. Δεν ξέρω, δεν έχω τύχει. Αυτή την ερώτηση, έτσι, αυτό το πράγμα δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Παίζονται, είναι υπό την αιγίδα του ΣΠΕΚ. Έχουν καταχωριστεί, είναι όλα εντάξει. Εντάξει, ελπίζω να έγινε, εντάξει. Λοιπόν, όπως σας είπα, κάθομαι στο Μέντελα στο Αργοστόλι, βλέπω το καραβάκι και λέω το εξής ποίημα. Μικρό καράβι στο γυαλό, εγώ συνέχεια σε κοιτώ. Μέσα στην κίνησή σου και στα πανιά μαζί σου ατέλειωτα ονειροπολώ. Συνέχισε ανέμελα, σε βλέπω από το Μέντελα. Γαλήνιο το ταξίδι, τη ρότα σου έχω ήδη γραμμένη μέσα στην καρδιά και μη φοβάσαι πια τη φούσκο θαλασσιά. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, πάντα με στη ματιά μου, όμως σε έχω λυκνιστό, βαθιά με στην καρδιά μου. Ώρα καλή στην πρίμη σου και αέρα στα πανιά σου, καθώς σε τραγουδάνε αυτοί που σ' αγαπάνε. Και με αυτούς μαζί κι εγώ πάνω σου πλέω τραγουδό, μαζί μαζί πηγαίνουμε, όλα τα υπομένουμε. Τώρα που πλέεις με τα ανοιχτό πανέμορφο και φουσκωτό κατάλευκο πανί σου, ο άνεμος κι αν σταματά, άστον να κάνει χωρατά. Είναι μέσα στην ψυχή σου. Πέστε το τώρα. Ωραία.
Καταπληκτικό! Εν τω μεταξύ, μ' ακούτε? Βεβαίως, θα πρέπει να πω ότι η κυρία Δέσποινα Σκαρλάτου υπήρξε τότε που έκανε την καριέρα της τη μεγάλη και τώρα έχει συμμετοχές, αλλά τότε που έκανε στην Ιταλία την καριέρα της υπήρξε στις πρώτες 20 καλύτερες σοπράνο. Πού μένει, γιατί αυτή την κυρία Σκαρλάτου εγώ πρέπει να την ξέρω. Ναι, ναι, στη Λυρική Σκηνή παλιότερα, τώρα έχει τις εμφανίσεις της με διάφορους, ας πούμε, τις διάφορες εκτελέσεις. Στους απάχητες των Αθηνών ήταν. Πού μένει, ξέρετε. Ναι, ναι, είναι οικογενειακή μας φίλη και είναι καταπληκτική και σαν άνθρωπος και σαν ζωγράφος και σαν σοπράνο. Πού μένει εδώ στην Αθήνα, μένει, πού μένει? Ναι, ναι, στην Αθήνα μένει. Α, δεν ξέρετε περιοχή, εννοώ Γαλάτσι, τέτοια. Ωραία. Ζωγράφου. Ναι, ναι. Ωραία. Πρέπει να την ξέρω την κυρία Σκαρλάτου, πολύ ωραία φωνή. Να σας ρωτήσω κάτι, πώς νιώσατε όταν είδατε ένα παιδί σας, μάλλον όταν ακούσατε ένα παιδί σας, γιατί όλα τα πείματα είναι παιδιά σας. Λοιπόν, όταν ακούσατε ένα παιδί σας να είναι σε εκτέλεση στα ιταλικά, να ακούγεται διαφορετικά, πείτε μου πώς νιώσατε μέσα σας. Κάθε φορά που ακούω τα παιδιά μου, αφού τα ονομάσατε έτσι, και βρίσκω εύστοχο τον όρο, μου χαρίζουν και μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Γιατί στο κάθε ποίημα, στο κάθε παιδί μου, είναι μια αντίστοιχη εμπειρία. Να σας πω το τάδε ποίημα, δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά άμα το διαβάσω, μεταφέρομαι σε εκείνη τη στιγμή και θυμάμαι. Και έτσι πολλές φορές διαβάζω από τις συλλογές διάφορα, είναι όμορφα. Και πολύ καλά παιδιά. Και είναι και ωραίο που γίνεται εκτέλεση και έχετε βρει και καλούς συνεργάτες. Δεν τα ξεπετάξατε, βρήκατε ωραίους ερμηνευτές. Έχω μία πρόταση, αν θέλετε πάμε στο 10ο που είναι Κεφαλονίτικη Κατάβα. Το έχει μελοποιήσει ο καλός μου φίλος ο Σπύρος ο Καραβιώτης. Πιθανόν η αδελφή Καραβιώτης, Σπύρος και Γεράσιμος Καραβιώτης. Να σας είναι γνωστοί. Ναι. Έχουν πολλές εμφανίσεις, ακόμα και στο Μέγαρο της Μουσικής κλπ. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ποιο λέτε, ποιο μου είπατε, το 10. Το 10, στην Πλατεία Καβάνας. Καβάνας, ναι. Στην Πλατεία Καβάνας. Είναι εκεί, εγώ πήγαινα σαν παιδάκι. Να ρωτήσω κάτι, Κεφαλονίτης είστε? Ορίστε. Κεφαλονίτης μου είπατε ότι είστε? Βεβαίως, από τα Αγκοστόλια, εγώ του λέω. Α, μάλιστα. Περιμένετε. Το 10ο που λέει στην Πλατεία Καβάνας, το έχετε, δεν το έχετε? Ναι. Ωραία. Να το απαγγείλω και είναι μια κεφαλονίτικη κατάδα που δίνει αυτή την ατμόσφαιρα που εγώ πήγαινα σε αυτή την καμπάνα, δεν βγάζει πια τώρα νερό. Τότε παίζαμε, πίναμε αυτή την καμπάνα νερό. Είναι μια εικόνα. Να το απαγγείλω? Ναι, ναι. Το απαγγείλω και μετά εσείς το βάζετε να πετύχει. Λοιπόν, παιδόπουλα να τρέχουν γύρω από την καμπάνα, να τη διδίζουν τραγουδούν παιδιά στην κοπτεάνα. Τα βλέπω που χοροπηδούν, κρύο νερό αντλούνε. Δεν σε κοιτούν, δεν μοιάζονται. Σε ποιον λοιπόν μιλούνε? Στο παραθύρι της βροχής, στην ξενιτιά που είσαι, μικρό χαρούμενο παιδί μέσα στην ψυχή σου κλείσε. Εκείνη τη μικρή μορφή και δίπλα στην καμπάνα, το παιδαρέλι που γελά τώρα δίπλα στην άμα. Ώρες καιροί περάσανε, περνάνε και σε φέρνουν στην πλατεούλα τη μικρή κάποια κορμιά που γέρνουν. Μα στην ψυχή τους δεν γερνούν και αστέρεψε η καμπάνα. Τους έχει στην αγκάλι της Κεφαλονιά η μάνα. Βάλτε το να παίξει τώρα. Πολύ ωραίο.
κεφαλονίθανο. Κεφαλονίτικο. Και κεφαλονίτικο και ωραία που ήταν κανταδούλα, ωραία, πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ μ' αρέσει γιατί δεν βαριόμαστε, όλα τα πούμε. Και πιο ελοφρολαϊκό και ιταλικά, όλα τα έχουμε, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε μελοποίηση και ερμηνεία πάλι του Σοκράτη Παπαϊωάννου που σας αρέσει, έχω μια προσωπική εμπειρία που το βήμα λέγεται το ραντεβού μας, είναι το νούμερο 8 που σας έχω στείλει. Είναι μια προσωπική με την πολύ αγαπημένη μου σύζυγο, mm-hmm. όταν γνωριστήκαμε στο παραπέντε στη Θεσσαλονίκη και είπαμε να ενώσουμε τις ζωές μας. Το ραντεβού μας, ε! Και ήταν εκείνη η συναντήση στην Κηφισιά που το έναυσμα και το κίνητρο για να γράψω αυτό το ποίημα, το ραντεβού μας, δηλαδή έχει αλήθεια μέσα και όπως εγώ το αισθάνομαι και πώς ακόμα το αισθανόμουν και ακόμα το αισθάνομαι. Λοιπόν, να το απαγγείλω. Να με. Λοιπόν, το ραντεβού μας. Πάνω στα χείλη μου κρατώ τη γεύση που έχει μείνει της Κηφισιάς το βραδινό με σένα ακόμα δίνει, με την καρδιά μου να χτυπά που ακόμα πάει να σπάσει στη θύμηση του τότε μας που εκεί έχει απαγιάσει. Ακούω ακόμα τον παλμό πως χτύπαγε η καρδιά σου. Στην αγκαλιά μου αναπνοές σαν άγγελος γετός, το άρωμα στο σώμα σου ουράνια ευωδιά σου, να με μεθάει από κοιμά παράδεισος αυτός. Και να θυμάμαι που έφευγες στο τέλειωμα του χρόνου, το ραντεβού μας φαίνονταν μία μικρή στιγμή, μία στιγμή στα νιάτα μας, γλυκού μας κάποιου πόνου, με υπομονή που ψάχναμε, ψυχή μου ήσουν ζωή. Στο καληνύχτα στο μετρό, στο άγγιγμα που μόλις φτάναμε στον προορισμό κάποιος καημός της πόλης και αν κάπως μας πονούσε εκεί φούντωνε την ελπίδα, στο κύλιξμά του ο καιρός είχε μια ηλιαχτίδα. Πάει το να παίξει. Τι έγινε. Έχουμε και τα τεχνικά μας, μισό λεπτό. Είναι το νούμερο 8 με το... Το βρήκα, το βρήκα, απλά για κάποιο λόγο. Τα χείλη μου κρατώ τη γεύση που έχει μείνει της Κηφισιάς το βραδινό με σένα ακόμα δίνει, με την καρδιά μου να χτυπά που ακόμα πάει να σπάσει στη θύμιση του τότε μας που εκεί έχει απαγιάσει. Ακούω ακόμα το μπαλαμό πως χτύπαγε η καρδιά σου, στην αγκαλιά μου ανέπνες σαν άγγελος γερτός, το άρωμα στο σώμα σου ουράνια ευωδιά σου, να με μεθάει από κύμα παράδεισος αυτός. Και να θυμάμαι που έφευγες στο τελειώμα του χρόνου, το ραντεβού μας φαίνονταν μια μικρή
Θα το κόψω λίγο γιατί είναι και 55 και δεν θα μας πάρει ο χρόνος. Μ' ακούτε? Σας ακούω, ναι, ναι. Ναι, καλά. Τυχερή η σύζυγος, ε. Τυχερή η σύζυγος. Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι ο τυχερός, εγώ είμαι ο τυχερός. Χωρίς αυτή δεν θα... Δεν θα είχατε την έμπνευση, πείτε το κι αυτό. Μπράβο. Σωστό κι αυτό. Χωρίς τη γυναίκα, πες πώς θα έχω εγώ αυτή την έμπνευση, πώς θα είχα τη γαλήνη να γράψω αν δεν είχα καλή γυναίκα δίπλα μου και ήταν κάποια που μου μουρμούραγε. Είναι και αυτό, σωστό. Της χρωστάω πολλά. Εάν θέλετε, δεν ξέρω πόσο φτάνει ο χρόνος, να πω με μια άλλη συνεργασία που μου είχα... Μπορούμε, αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση και θα κλείσουμε μετά με αυτό που λέτε. Ξέρω... γιατί και από την Εύα την Πετροπούλου που ήρθαμε σε επαφή, γιατί εγώ μέσα από την Εύα σας γνώρισα, που μπήκα χορηγός για την ημέρα του για την ημέρα του ποιητή που κάναμε. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα με βρήκατε και σας γνώρισα. Και μετά ξέρω ότι έχετε διακριθεί σε διάφορους διαγωνισμούς, συμμετείχατε στο Καβάθι, έτσι δεν είναι? Θέλετε να μας πείτε 5 πράγματα για αυτά, τις διακρίσεις σας, σε κάποια αθολόγια που συμμετείχατε, σε κάποιες που γίναν μέσω ιντερνετικά, κάποιες project, παρουσιάσεις. Θέλετε να μας τα πείτε αυτά? Είναι αρκετά και σε αρκετές αθολογίες έχω πάρει μέρος και τώρα πριν να μπω στην εκπομπή είχα μία πρόταση όμορφη και... Το καλοκαίρι που θα είμαι κάτω έχω διάφορες εμφανίσεις και με την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων. Α, θα με ενημερώσετε. Μπορεί να μην εγώ, γιατί εμείς τελειώνουμε τέλος Ιουνίου εκπομπές και ξαναξεκινάμε Σεπτέμβρη. Θα με ενημερώσετε όμως να έρθω να σας δω από κοντά και να τα πούμε. Συνεργάζεστε λοιπόν και με την Ένωση Λογοτεχνών, ε? Βεβαίως, τώρα που βρεθήκαμε δεν χανόμαστε. Αλλά... Στο θέμα βραβεία κλπ, ξέρετε, τα βάζω στην άκρη, διότι είναι φρούδος βαθκαλισμός να κάθομαι να ασχολούμαι με τα βραβεία. Εκείνο που θέλω, δηλαδή μόλις τελειώσει αυτή την εκπομπή θα συνεχίσω να βγάλω την επόμενη μου ποιητική συλλογή. Έχω μια άριστη συνεργασία με πολλούς συλλόγους. Παραδείγματος χάρη, η προτελευταία μου συλλογή, Ελλάδα μου στο τότε, στο μετά και στο τώρα, είναι από τις εκδόσεις Κούρος, ο κύριος Φίκηρης και η κυρία Βενιέρη, που είναι μια πάρα πολύ ωραία, ας πούμε, αναφέρεται σε καθαρό ελληνικό στοιχείο μέσα στον χρόνο, κατατέθηκε μάλιστα και στην Ακαδημία Αθηνών και αυτή κυρίως θα είναι η παρουσίαση στις 5η, 4 Ιουλίου στην αίθουσα Ελλήνων Λογοτεχνών, να το πούμε. Γενναδίου, ναι. Στη Γενναδίου, ναι. Ναι. Με τον κύριο Καρούσκο. Ο κύριος Καρούσος, ναι, ο οποίος έχουμε και αυτός κεφαλονίτικη ρίζα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι τώρα να μετράω βραβεία και τέτοια, ούτε μόνος μου δεν το κάνω αυτό, γιατί ό,τι έρθει... Εσείς δεν το κάνετε, γιατί έχετε μία... Εγώ κατάλαβα από λίγο, έτσι που έχουμε μιλήσει και από τον τρόπο σας, ότι είστε ένας άνθρωπος με ποιότητα και με γνώση. Δεν είστε ένας άνθρωπος που θα τον εντυπωσιάζεστε και δεν εντυπωσιάζεστε και εύκολα, εντάξει. Αλλά, γι' αυτό τα βραβεία δεν τα θεωρείτε, πώς να το πω τώρα, από ταπεινότητα, από το ότι είστε χορτάτος στη ζωή γενικά. Εμείς όμως πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή εγώ όταν μπήκα και έβλεπα το βιογραφικό σας και αυτά, λέω, κοίτα αυτός ο άνθρωπος πόσο μεγάλο έργο έχει κάνει. Και λέω, θα πρέπει να του τα... Εγώ σας ρωτάω να μου τα πείτε. Καταλάβατε, δεν θέλω να περιαυτολογήσετε, αλλά να ξέρει ο κόσμος για ποιον άνθρωπο μιλάμε και να καταλαβαίνουν κιόλας ότι είστε στο εξωτερικό, όχι μόνο και σας, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ένα δικό της παιδί είναι έξω, και χάνει δύο πράγματα από αυτό το παιδί, και τις ιατρικές γνώσεις, ωραία, και τα παιδιά του συνέχεια που αθάφηνε εδώ, ενώ τώρα τα παιδιά του έχουν ενδρεωθεί στη Γερμανία, και τον ποιητή, έτσι δεν είναι? Ακούστε, η προσφορά του Έλληνα στη διασπορά, άμα αγωνιστεί, δεν είναι μικρή. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω ασθενείς,
σε 5 Ηπείρους. Δεν έχω, βγήκα στη σύνταξη σαν χειρουργός και ενώ έχω φυσική κατάσταση να συνεχίσω και επιτρέπει το γερμανικό κράτος, η χειρουργική με αποσπά τελείως από τα χόμπι μου, όπως και από την ποιήση. Όταν ασχολούμαι με τη χειρουργική, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο, ούτε με την οικογένεια, ούτε με τα εγγόνια, ούτε τα παιδιά, ούτε με τίποτα. Αλλά τελικά η σύζυγός μου και εγώ μπορέσαμε να μεταλαμπαδεύσουμε σωστό πνεύμα. Ο γιος μας είναι διευθυντής ορθοπαιδικής στα γόνατα και στα ισχύα. Η κόρη μας καθηγήτρια βιολογίας και γυμναστικής ακαδημίας. Πετυχημένοι άνθρωποι και στην παρουσία στην κοινότητα, με τις διαλέξεις, με την ιατρική προσφορά. Ξέρετε πόσους Έλληνες έχω χειρουργήσει. Και τώρα που θα κλείσω, περιμένει στην Ελλάδα άνθρωπος για να κάνω κάποιες μεταφράσεις, για να βοηθήσω, να έρθει προς τα δω κλπ. Δηλαδή, άμα θέλει κανείς να βοηθήσει και μένει στο όμορφο ελληνικό στοιχείο, στην Ελλάδα του Ελίτη, του Όμηρου, του Πλάτωνα και όχι την πληγωμένη των Μπαχαλάκηδων, βρίσκει το άλλας της ζωής και μπορεί να συνεχίσει μέσα σε αυτή τη σφαίρα. Όσο και τα βραβεία επανέρχομαι, τώρα τα έχω ξεχάσει και δεν με είναι μια συγκίνηση και με τιμάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια βράβευση, αλλά δεν μου λέει τίποτα άλλο παρά μόνο τη λέξη συνέχισε για το καλύτερο. Και από εκεί και πέρα θα δημιουργήσω κάτι που κάνω σε καθημερινή βάση πολύ έντονα. Γι' αυτό βγήκαν, σας λέω, από το Μάρτι του 21 έχω αρχίσει 3 χρόνια και έχω... Και βγήκανε τόσο αυθόρμητα. Πάνω από 1300 ναι. Συλλογές. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Τώρα, ό,τι βραβεία θέλουν να σέρνουν, καλώς να έρθουν. Αλλά σημασία έχει να περάσω τα ίχνη μου να τα αφήσω, ας πούμε, κάπου να με διαβάζει κάποιος, να με... Ωραία. Είναι μεγάλη μου χαρά που γνωριστήκαμε. Εν τω μεταξύ, να σας πω, επειδή μου λέτε 4 Ιουλίου θα γίνει παρουσίαση, και εγώ ίσως κάνω εκπομπές μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ή θα τελειώσω την τελευταία, θα το δω, του Ιουνίου. Μπορούμε να μου στείλετε το δελτίο τύπου, δεν ξέρω αν θα είστε και εδώ και μπορείτε να περάσετε να κάνετε το κάλεσμα από εδώ ή να το αναφέρω εγώ έτσι και αλλιώς στην εκπομπή. Θα το δούμε. Εσείς πότε ερχόσαστε Ελλάδα? Εγώ είμαι στην Ελλάδα, θέλω πρώτα να πάω, τώρα έχουμε τον Ιούνιο, αλλά φεύγω κατευθείαν για Κεφαλονιά, Αίγιο, Άργος Ναύπλιο. Οι εκδηλώσεις είναι στη δεύτερη μου κατάβαση προς Ελλάδα. Αρχίζω από τα Ιωάννα, διότι είμαι και σαν στο Προεδρείο Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας. Α, ωραία. Γίνεται μια παρουσίαση στα Ιωάννινα, όπου έχω, εδώ, έχω εκεί δύο λειτουργικότητες, τόσο σαν γιατρός όσο και σαν ποιητής. Και μετά από εκεί θα κατεβώ Αθήνα και περνώντας για να φύγω, έχουν προγραμματιστεί αυτοί που σας είπα στους Έλληνες λογοτέχνες και είμαι και αντεπιστέλλον μέλος στο Writers International Foundation. Α, ωραία. Όλα αυτά θα μου τα στέλνετε να τα πούμε κιόλας, εντάξει, να τα ανακοινώσουμε κι εμείς. Και θα είναι χαρά μου να τα πούμε και από κοντά, αν όχι εδώ στο στούντιο, σίγουρα θα κοιτάξω να έρθω να σας βρω έστω στην Ένωση Λογοτεχνών. Θα το επιδιώξω και εγώ, δεν χάνουμε την επαφή κυρία Λιβία και σας ευχαριστώ πολύ για τον κόπο, για την παρουσίαση, για τα καλά σας λόγια, για τον ένθερμο εναγκαλισμό. Να είστε καλά έτσι και πάλι. Να σας πω να κλείσουμε με το τελευταίο ποιηματάκι, χωρίς να το μπορεί να το βάλω μελοποιημένα μέχρι να κλείσω να ακούγεται. Γιατί έχει έρθει το επόμενο παιδί που έχει εκπομπή. Ωραία. Ποιο να πούμε το ποίημα? Πάρουμε το με τη συνεργασία που είχα με τον Άλεξεν Ρος, είναι ένας νέος συνθέτης ταλαντούχος, Αλέξανδρος Καλοχριστιανάκης. Ας πάρουμε το νούμερο 3, επιστροφή. Ωραία. Να το, επιστροφές καταστροφή. Ωραία, για να πάρουμε αυτό. Να λοιπόν, το ναι, για πείτε το και με το που... Μισό λεπτό να το κλείσω. Και με το που το τελειώσετε, ναι, θα σας χαιρετήσω κι εγώ από τώρα για να βάλουμε μουσική για να κλείνω σιγά σιγά, γιατί πρέπει να κατέβει ο επόμενος παρουσιαστής που είναι η επόμενη εκπομπή μετά από μένα. Θα βάλετε κατευθείαν το ποίημα, δεν χρειάζεται να το απαγγείλω, το λέτε εσείς κατευθείαν, το παίζετε. Α, να το παίξω κατευθείαν. Ό,τι θέλετε εσείς, εγώ και τα δύο είμαι ανοιχτό. Ωραία, το βάζω λοιπόν και παίζει κατευθείαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, μεγάλη μου τιμή, γιατί και τώρα που μιλήσαμε έτσι λίγο παραπάνω καταλαβαίνω με τι άνθρωπο έχω να κάνω, με τι άξιο άνθρωπο έχω να κάνω, χωρίς να θέλω να σας χαϊδέψω τα αυτιά.
Το καταλαβαίνω όμως σιγά σιγά και από την αρχή που ήρθαμε σε επαφή, από τον τρόπο σας, από την ευγένειά σας. Βέβαια να πω, μην μου μιλάτε στον πληθυντικό, γιατί νιώθω πολύ μεγάλη γυναίκα έτσι. Ωραία. Να μου μιλάτε στον ελληνικό. Να σε λέω Ολυμπία. Ολυμπία, λοιπόν. Εύχομαι λοιπόν με το καλό να τα πούμε το καλοκαιράκι, να είστε καλά και κλείνουμε με το επιστροφή. Ναι. Πολύ Ολυμπία μου, να είσαι καλά, πάντα κάθε δημιουργία και χαρά είναι υγεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάλι σου παραγλώνω. Ξέρεις πόσα παιδιά είχα εγώ εδώ? Τι παιδιά? Καλεσμένα. Σήμερα. Τι ώρα ξεκινάς το παιδί? Μετά, τι ώρα ξεκινάς? Καλά είναι. Είχα την πρώτη ώρα είχα φυλακισμένη και τώρα είχα αυτό εδώ. Πάρ' το αυτό. Και κλείνοντας, να σας προσκαλέσω την Παρασκευή που ο φίλος μας ο Βαλέριος, ο τενόρος που είχε έρθει εδώ, κάνει στη Δάφνη
Θα δώσει πάλι ένα ρεσιτάλ αυτή την Παρασκευή, η ώρα 9. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Σας περιμένουμε. Το έχω κοινοποιήσει και στον τοίχο μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη Τετάρτη με πολύ αγάπη. Δεν τα λόγω του πάνω. Πρέπει να τα έχω τσεκάρει πάνω.